γνήμαδες προβολής ανρήξης, πόσο απέχει από το χωριά το μαζί, όσο μια πόρτα απ' τη διπλανή ζωή αν την διαρρήξεις. Νύχτα συχνά ρωτάς ετοιμόρροπα σου αν είμαι ακόμα δεδομένο ανοιχτό, τις πιθανότητες θα σου τις πω εγώ. Το σύνορο σου σαν το ατσάλι αδιαπεραστό κι αυτό, αν δεν γυρίσεις πως θα ζω, τι θα με εγώ. Μπράβο, Θεσσαλονίκια μου, μπράβο. Επιθετικό, εσύ σε βάζει κεφαλιές. Είχε ψηλή. Μπράβο, κορίτσι, μπράβο. Πόσο, 90, πόσο πήρε η Έλενα? 93% η Έλενα, μπράβο. Και κλείσαμε θριαμβευτικά τις οντισιόν του Rising Star με την τελευταία παίκτρια να σηκώνει τον τοίχο, τσακίζοντας τον Δέσποινα. Τι να πω, το κορίτσι μας, Πόντια είναι, ΠΑΟΚ είναι και εμείς είμαστε. Αγαπάμε ΑΕΚ, αλλά είμαστε και λίγο ΠΑΟΚ, έτσι. Έκανες τον παπά σου απόψε όχι περήφανο. Ε, συγχαρητήρια κορίτσι μου, μπράβο σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έλα βρε Κώστα. Ωραία, λαϊκή τραγουδίστρια. Είχε στην αρχή, σε φοβήθηκα γιατί το βλέμμα σου ήταν σαν τον τερματοφύλακα που περιμένει να του χτυπήσει το πέναλτι πριν ξεκινήσει το τραγούδι. Και λέω, πάει τώρα, θα έχει. Τόσο τρομακτική. Όχι, ήσουν φοβισμένη πολύ. Αλλά μετά το πιασε το πέναλτι, μια χαρά. Πάρα πολύ καλή χρειά σου και τραγουδά πολύ όμορφα με ωραία λαϊκά γυρίσματα. Έχει πολύ λαϊκό ηχόχρωμα δηλαδή και η χρειά σου είναι πολύ ωραία. Είναι κάτι νομίζω φυσικό ταλέντο το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά από εδώ και πέρα. Όχι μόνο για τις ανάγκες του σοου, αλλά και για μετά να το δουλέψεις πολύ για να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι μπορείς να τα καταφέρεις να δουλέψεις πραγματικά. Αντώνη. Τι να σου πω εγώ τώρα, δηλαδή. Πες με. Πάω και τι να σου πω. Πάω. Πες με. Πάω και τα κατάλαβε. Πάω και σε ρε που λένε, έχεις εσύ ανοίγει. Πάω μόνο. Λοιπόν. Καταρχήν έχετε στην οικογένεια, έχεις αδέρφια, αδερφή, έχεις αδερφό. Ναι, έχω μία αδερφή η οποία είναι και εδώ. Αλλά μάλλον ο μπαμπάς ήθελε και κάποιο αγόρι και οπότε εσύ είπες να το κάνεις και μπάλα να παίξεις για να, είναι, να νιώθει ότι έχει ένα αγόρι και η σαν κορίτσι. Η μαμά ήθελε αγόρι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αρχίζει να τρέμει η Πάολα, γιατί πλέον στο Πάολα δεν είναι μόνο η Πάολα, υπάρχει και εσύ σαν τραγουδίστρια, οπότε... Είσαι η εκολεπτόμενη φωνή του ΠΑΟ. Εγώ αυτό θέλω να πω. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Πολύ όμορφη λαϊκή φωνή. Και τόσο μικρή. Αυτό είναι. Έτσι. Το... Με τσαγανό, με μαγιά. Δηλαδή, εμένα αντίθετα μου θύμισες
αρκούδα. ναι. Έπαιρνε φόρα, κράκ και τα κολούσε κατευθείαν. Δεν είχε να πούμε αναστολές καμία. Τι παίζεις, τι θέση παίζεις. Δεκαρίσε, τι παντού, παντού και πουθενά. Όχι παντού. Τι, να, λίμπερο. Φόρ περισσότερο. Φόρ παίζεις. Εγώ πάντως να ξέρεις, είμαι χαφ. Άντρα, άρα τόσο ψηλό, συγγνώμη, άντρα τόσο ψηλό δεν έχουν φέρει στο Rising Star. Ο πιο ψηλός παίκτης ήταν εδώ η Έλενα. Είναι το ύψος ή είναι ψηλό εδώ. Ψηλή. Έχει και το ύψος, κεφαλιά. Εμένα μου θυμίζεις, έλα σου πω κάτι. Θα πω, εμένα μου θυμίζεις λίγο Μιχάλη Κωνσταντίνου, ήταν πιο έτσι. Αποφάσισε. Κωνσταντίνου, Κούδα, αποφάσισε. Ναι, όχι, σαν κολλάκια που τα κολλάει τα κολλάκια. Εμένα Αντωνιάδη μου θυμίζεις πάλι. Ποιον? Αντωνιάδη. Το Χριστό, τραγουδιστή. Όχι, ρε. Το... Α, το τραγουδιστή. Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι, έτσι, Γιώργο. Είσαι πιο μεγάλο από εμά. Σόπα, ρε, Νεούδη. Σε παρακαλώ. Εγώ μεγάλο απάντω ακούγοντά σε. Ποιο παρακαλώ. Και εγώ. Με τα τραγούδια σου μεγάλο. Με τα τραγούδια σου μεγάλο. Εγώ πάντω έβλεπα στην τηλεόραση από τόσο παιδάκι. Να ξέρει. Ήσουν φοβερό από τότε. Έλα, βρε Χριστό. Τι να σου πω. Κοπέλα μου, έβαλες γκολ στο Rising Star. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Το καλύτερο, μας το φυλάγατε για το τέλος πάλι και απόψε. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη ερμηνεία σήμερα ήταν η καλύτερη ερμηνεία που πω μου. Εντάξει, έχω καταπιεί. Κατάπια βατράχη. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Άκουσα 2-3 πράγματα στη φωνή σου που με έκαναν να ανατριχιάσω. Και για μένα αυτό είναι το κριτήριο. Το αν θα περάσει ένας παίκτης ή όχι. Με το που το ένιωσα αυτό, είδα μπλε. Έβαλες γκολ. Μπράβο. Στην Τούμπα θέλεις να μπεις μέσα, πες ότι είναι γεμάτη Τούμπα. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ή με το μικρόφωνο που κρατάς. Ωραία. Στην Τούμπα. Είναι στην Τούμπα το. Δεν μπορεί να τραγουδήσει φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια συναυλία μεγάλη και πέρα. Να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και να τραγουδάει κιόλας. Αυτό. Γιατί όχι. Θα μπορούσα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στην Έλενα. Να είστε καλά, Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.